Επανερχόμαστε συχνά πυκνά στο θέμα της ενδεχόμενης αποστολής ελληνικών δυνάμεων στο Μάλι και γενικά στο Σαχέλ. Πριν από λίγες μέρες εστιάσαμε πως στο Μάλι σκοτώνονται στρατιώτες και πως ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να στείλουμε θελοντές στη Σουηδία άνοιξε συζήτηση για επιστροφή των 220 που έχουν αποσταλεί. Γράφαμε αρχές Δεκεμβρίου πως αν στείλουμε στρατό στο Μάλι δεν θα πάει για τσάι και συμπάθεια δεδομένη της κάτι παραπάνω έκρηθμης κατάστασης στο Σαχέλ. Βέβαια, σε προηγούμενο άρθρο εξηγήσαμε γιατί η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ. Ο ΔΕΗ Υπουργό Άμυνα, σε συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει πω 40 με 50 στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχουν δηλώσει για το Σαχέλ και είχε παρουσιάσει όλα τα τελευταία δεδομένα για την πιθανότητα αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή. Το ζητούμενο όμω είναι αν στείλουμε τελικά εθελοντέ, θα πάνε για του ελληνικού λόγου ή για να αποτελέσουν 10 νίκη στα σχέδια του Μακρόν. Πολύ ενδιαφέρον είναι ένα άρθρο της γνωστής δημοσιογράφου Μαρίας Δέναξα με τίτλο «Πληθαίνουν τα αδιέξοδα του Μακρόν στο Μάλι» στην ιστοσελίδα δημοσιογραφία.com η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο Μάλι το αδιέξοδο είναι διπλό. Στρατιωτικό καταρχά, μια και η εξουδετερώση πολλών επικεφαλή των τζιχαντιστών δεν εμποδίζει τη συνεχεί επιθέση στη βάση του Γκάου. Η τελευταία αιματερή επίθεση έγινε από πολύ κοντά, μόλις στα 5 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο. Οι τσιχαντιστές απέφεραν ισχυρό πλήγμα στην επιχειρησιακή καρδιά του Μπαρχάν. Παρά την εννιάχρονη γαλλική παρουσία στο Μάλι, η δυναμική των τσιγαντιστών δεν αναχαιτίστηκε. Η Μπουρκίνα Φάσο, όπου τη Δευτέρα εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα, όπω και η Νιγηρία, βυθίζονται στη βία η οποία εξαπλώνεται και σε άλλε σημαντικέ περιοχέ τη Αφρική που προσφέρουν πρόσβαση στη θάλασσα, όπω είναι η ακτή του Λεφαντοστού, το Τονγκό, το Μπενίν. Το δεύτερο αδιέξοδο για τον Μακρόν είναι πολιτικό. Η Αφρική ήταν αυτή που έδινε πάντα στη Γαλλία διπλωματική επιρροή έναντι των εταίρων τη. Οι τρομοκράτε όμω έχουν ήδη νικήσει, καθώ δεν υπάρχουν πλέον δυτικοί από τη Μαυριτανία μέχρι το Σουδάν. Κατά συνέπεια, όπου ακόμη υπάρχει γαλλική παρουσία, η ανασφάλεια εξαιτία τη έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί θρέφει τα εχθρικά αισθήματα κατά τη πρώην απικιοκρατική χώρα παρόλο που η επιχείρηση Τακούμπα είναι μεγάλη σημασία για τον Μακρόν για την Ευρώπη τη Άμυνα που προάγει ωστόσο δεν του βγαίνει. Οι κύριοι συμμαχοί του τον εγκαταλείπουν στη μέση τη διαδρομή. Υπό αυτέ τι συνθήκε είναι αναγκασμένο να πουλήσει καθρεφτάκια σε ηθαγενεί για να χτίσει το ευρωπαϊκό του όνειρο και παράλληλα αναζητά στήριξη εκεί που τα βρίσκει σκούρα με απότερο σκοπό μία μέρα να ηγηθεί τη Ευρώπη. Πούλοντα για παράδειγμα ραφάλ και άλλου αμυντικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, το κέρδο του είναι τριπλό. Από τη μία γεμίζει τα κρατικά ταμεία και εξασφαλίζει δουλειά σε εκατοντάδε Γάλλου που εργάζονται στην αμυντική βιομηχανία τη χώρα του, η οποία κατά συνέπεια είναι δυνητική ψηφοφόρη του. Από την άλλη, οι υπερχρεωμένοι Έλληνε πληρώνουν επί τη ουσία ένα μεγάλο κομμάτι από το πανάκριβο μάρμαρο τη οικοδόμηση τη κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα για τη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντα την ανέδοξη και παράλληλα επικερδεί Γαλλία. Τέλο, με ευρύνα βήματα και μορολογίε, στο Μακρόν την ώρα που το ανθρώπινο και οικονομικό κόστο τη στρατιωτική αποστολή στο Σαχέλ αρχίζει να γίνεται δυσβάσταχτο για τη χώρα του, δεν διστάζει να παρασύρει καλόπιστου συμμάχου, εταίρου και πελάτε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη για να βγάλουν μαζί του το φίδι από την τρύπα με τα κατάλοιπα των αποικιοκρατικών αποθυμένων του. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε, αλλά η σημερινή γεωστρατηγική αστάθεια στην Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία, σε συνδυασμό με τα τεκτενόμενα στην Αφρική, όχι μόνο στο Σαχέλ, δεν ευνοούν την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ιστορική φάση, όπου ο κόσμο βρίσκεται σε διαδικασία παγκοσμιοποίηση με ταχύτητα του ρυθμού, όπω και η Αφρική. Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα, επειδή ο Μακρόν έχει μείνει μόνο του στην πρώτη γραμμή του Σαχέλ, δεν έχει κανένα λόγο και όφελο ω προ τα συμφέροντά τη να παρέχει στήριξη σε μια μακρινή εμπόλεμη ζώνη και ενδεχομένω φορέματο ει αντάλλαγμα μια ουτοπική προστασία που περιορίζεται στο παραδοσιακό ετήσιο πέρασμα του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle από την Ανατολική Μεσόγειο και στι κοινέ πολεμικέ ασκήσει, που η έω τώρα χρησιμότητά του ήταν η επίδειξη των γαλλικών αμυντικών προϊόντων προ Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.